Για το προσφυγικό έχουν καλυφθεί από τους προηγούμενους συναδέλφους, δεν θα αναφερθώ καθόλου. Έχω να αναφέρω τρία θέματα. Κατά πρώτον, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι το συντονιστικό είναι διαφορετική, η επιμελητήρια διαφορετική, σύλλογη κτλ. Οπότε έχουμε και αυτονομία, αλλά και είμαστε όλοι μαζί, είμαστε όλοι ενωμένοι. Μπορεί να έχουμε μερικές φορές διαφορετικές απόψεις, αλλά πάντα βγάζουμε μια συνισταμένη και προχωράμε μπροστά. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό, ότι είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Και θέλουμε αποφάσεις και από την κυβέρνηση, αλλά και από την αντιπολίτευση εδώ και τώρα. Ως προς το θέμα του ΦΠΑ, η κυβέρνηση δεν υπόσχε τίποτα, έχει πάρει τις αποφάσεις της. Μετά την απόφαση μετά το ερώτημα του κ. Ανδρουλάκη στον Επίτροπο Οικονομικών, τον κ. Μοσκοβισή, έχουν ξεκαθαρίσει πλέον τα πράγματα. Άρα είναι στο χέρι της ελληνικής κυβέρνησης, οπότε θέλει, εφόσον και υπάρχει ένα δίκαιο αίτημα, εμείς δεν είμαστε ούτε Ρόδος, ούτε Σαντορίνη, ούτε οποιοδήποτε άλλο νησί. Είμαστε κάποια νησιά τα οποία έχουμε υποστεί για την προσφυγική κρίση, έχουμε υποστεί σεισμούς, διάφορα καταστροφικά φαινόμενα και το τσουνάμι που έρχεται την 1η Ιουλίου με την κατάργηση του ΦΠΑ θα μας τελειώσει τελείως. Και βέβαια δεν είναι μόνο το τσουνάμι το ΦΠΑ, είναι και κάτι άλλο. Και εγώ θα το βάλω, είναι το τρίτο θέμα που θα μας απασχολήσει. Είναι οι αντικειμενικές αξίες, ο οποίο θα πλήξει έμφυα, μεταβιβάσεις, κληρονομιές, ΤΑΠ και διάφορα άλλα θέματα, το οποίο ίσως μερικές φορές να βγει και χειρότερο από το ΦΠΑ. Και είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα. Η κυβέρνηση αυτή την εποχή κατέθεσε ένα νομοσχέδιο το μεταφορικό ισοδύναμο. Είναι θετικό. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μετά από τόσα χρόνια συζήτηση που κατέθεται ένα νομοσχέδιο. Βέβαια, το νομοσχέδιο αυτό είναι και αποσπασματικό και πρόχειρο. Εμείς, σαν οικονομικό επιμελητήριο, και το διαβάσαμε αρκετές φορές, το οποίο είναι και δυσνόητο. Βέβαια, όλα αυτά οι τεχνικές δυσκολίες εξηγούνται σε ένα πράγμα. Εξηγούνται στο ότι δεν υπάρχουν πιστώσεις και προσπαθούν με διάφορα τερτύπια να καλύψουν το ποσοστό. Δηλαδή, στην ουσία, να μην εκταμιευτούν χρήματα. Εμείς ζητάμε το νομοσχέδιο αυτό να το ξαναδούν από την αρχή και ανάλογα με τις πιστώσεις που έχουν, τουλάχιστον να το εφαρμόσουν σε πλήρη ανάπτυξη, γιατί αυτό λέγεται μεταφορικό ισοδύναμο, σε κάποια νησιά πιλωτικά. Να δουν τα προβλήματα και να προχωρήσουν. Και όποτε έχουν τα χρήματα που έχουν, να κανονίζουν και τα νησιά τα επόμενα που θα μπουν. Θέλουμε όλος ο κόσμος να συμπαρασταθεί, ίσως να είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες. Πρέπει να κατεβούμε όλοι, να δώσουμε δυνατό παρόν στις κινητοποίησεις που θα κάνουμε, αλλά πρέπει να στείλουμε και από αυτό το βήμα ένα μήνυμα και στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που ήρθε προχθές, δυστυχώς δεν μας είπε τίποτα. Θέλουν να έρθουν στην κυβέρνηση χωρίς να υποσχεθούν τίποτα. Λοιπόν, οι βουλευτές, οι ντόπιοι, μπορεί να έχουν πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία με τον πρόεδρό της δεν δεσμεύεται για τίποτα. Θέλουν να πάρουν ντάμπουλα ράσα την κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι ανεκτό ούτε από εκείνους και από αυτούς ζητάμε περισσότερα.